ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Πίεση από τον Ντούρις, κρατούν την μπαλά και με ορθόδοξο τρόπο βγαίνουν μπροστά και πάλι του Εθνικού με τον Τόλεζαλ. Σέντρα από τον Χριστοφή, έγινε το σούτ από τον Παπαγεωργίου, πρώτο κόρνερ υπέρ του Εθνικού στον αγώνα. Το ψηλά από όλους ο Λάγκ απομακρύνει, ο Ασάντε πάει να βγάλει κόντρα επίθεση, η Ομόνια τώρα. Με τον Ασάντε να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και είναι πολύ γρήγορος, βάζει την μπάλα μπροστά, χάνει λίγο την ισορροπία του και μαζί χάνει και την δυνατότητα του ευνηδιασμού για να βγει μόνος. Πάει πια σε οργανωμένη επίθεση, γύρισαν οι του Εθνικού, η Ομόνια με τον Ποτεάκο ωστόσο να είναι στην περιοχή και τον Σάβιτς να βγάζει άμυνα την οποία κινείται προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Λέσσαξ τώρα θα στείλει την σέντα στην περιοχή, ο Ποτεάκο η ευκαιρία, 1-0 η Ομόνια, ο Ερίκ Ποτεάκο είναι ο σκόρερ. Έχουμε κάποιες φωνές για offside. Τον Ντούρις μπήκε στη φάση μετά, αλλά δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα πριν αυτή περάσει την εστία. Εδώ ο Ποτεάκ, τη στιγμή που παίζει την μπάλα, είναι σε θέση offside τον Ντούρις. Πάμε να δούμε όμως αν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Τώρα είναι ένα θέμα τώρα. Αν η μπάλα έχει περάσει, όχι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη κάμερα να είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Για να δούμε και από εδώ. Αν μπορούμε να το σταματήσουμε, παιδιά, θα με βοηθήσετε πάρα πολύ. Γίνεται λοιπόν η κεφαλιά. Η Κασία μπορεί να κάνει κάποιος. Αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή, είναι πιθανό να την έχει περάσει. Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορώ να πάρω απόλυτη θέση. Ο Λέσσαξ. Ποτεάκ. Ασάντε. Είναι γρήγορος ο Ασάντε. Έστειλε τη σέντρα στην περιοχή, πέρασε η μπάλα, αποκρούει ο Στρατιλάτης στην κεφαλιά από πολύ κοντά του Σενέ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια στο 18ο λεπτό. Στοφή. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Ουτόπιακ έτοιμος για το σούτ. Θα δοκιμάσει πάνω στον Φαμπιανό. Η πρώτη επέμβαση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα της Ομόνιας ήταν πάρα πολύ εύκολη. Γκόμεθ. Λέσσαξ. Έστειλε τη σέντρα στην περιοχή, παρά έφτασε στον Ποτεάκ. Καθυστέρησε λίγο, έδωσε την πάσα στη συνέχεια. Ο Ντούρις με δεύτερη προσπάθεια θα πετύχει το πρώτο γκολ του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με τα χρώματα της Ομόνιας. 2-0 στο 27ο λεπτό. Ένα πολύ σημαντικό γκολ για τον ίδιο τον παίκτη και για τον αγώνα βεβαίως. Ο Ντούρις, ο οποίος το ψάχνει αρκετό καιρό να σταθεί στα πόδια του όπως ήθελε, κατάφερε ωστόσο να δώσει συνέχεια στη φάση. Θα τη δούμε εδώ από το ξεκίνημα. Από την σέντρα του Λέτζαξ αρχίζουν όλα. Ο Ποτεάκ δίνει την πάσα, γίνεται το λάθος εκεί από τον Σάβιτς, το αξιοποιεί στο έπακρο ο Μίχαλ Ντούρις και σημειώνει το 2-0. Η Ιωνή για την Ομόνια είναι σαφώς καλύτερη μετά και από αυτό το τέρμα από το πλασέ του Μίχαλ Ντούρις. Αντώνη. Το πανηγύρισε πάρα πολύ και ο Μπέρκ είχε κάνει και δηλώσεις. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ζητώντας και από τους φίλους της Ομόνιας να τον στηρίξουν. Γκορουμπέτς. Ζακμπά. Κέρδισε την μπάλα. Τον έκλεισαν αμέσως δύο. Τώρα πήγε στα πλάγια ο Λέσσαξ. Είναι κοντά του. Έρχεται ο Παπαγεωργίου και ο Χουτόπιακ να κάνει το σούτ. Αυτή είναι ευκαιρία για τον Εθνικό. Σεχού μαζί με τον Ζάκπα, ο οποίος πήρε αντικανονικά την μπάλα σύμφωνα με το σφύριγμα του Θεουλή. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, αυτή είναι η φάση στην οποία τραυματίζεται ο Σεχού. Μακρινή πάσα με στόχο τον Ασάντε, έγινε το λάθος, κέρδισε την μπάλα ο Ασάντε, είναι εντός περιοχής, έκανε το σουτ και την έστειλε έξω. Δύο ζωντανές μεταδόσεις από την Citavision των τελευταίων αγώνων της 7ης αγωνιστικής. Ο Παπαγεωργίου τώρα θα κερδίσει το φάουλ και έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα. Ασάντε. Ποτεάκ. Άουτ την μπάλα. Οι διαιτητές υπέδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εμείς ξαναβλέπουμε την προσπάθεια από τον Ποτεάκ. Μάζεψε λίγο το πόδι ο Χουντόπιακ. Έπαιξε την μπάλα ο Ποτεάκ και βρέθηκε στο έδαφος στη συνέχεια. Δεν κρίθηκε αντικανονικό το μαρκάρισμα. Για να δούμε τώρα τον Χριστοφή. Έπεσε στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Θεουλή. Και μάλιστα σταματά το παιχνίδι για να δείξει και κάρτα.
στην προσπάθεια του Χριστοφίδων. Βλέπετε πως διαμαρτύρεται. Και εδώ θα ξαναδούμε την φάση. Έβαλε το πόδι εκεί ο Χούποτσαν. Έρχεται σε μια επαφή μαζί με τον παίκτη του Εθνικού. Δεν κρίνεται αντικανονική, τουλάχιστον υπερβολική. Μπορώ να χαρακτηρίσω την απόφαση του να τον κυτρινίσει. Κούσουλος. Πέρασε η μπάλα στον Σενέ. Ήταν σε αντικανονική θέση από την πάσα του Ντούρης. Η φάση είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Εδώ ξαναβλέπουμε ότι ο Σενέ είναι λίγο πιο μπροστά και σωστά υποδεικνύεται από τον βοηθό σε αντικανονική θέση. Καραλάμπους τώρα. Ο Ζάκπα κάνει την κίνηση, έπεσε κάτω και έχουμε πέναλτι. Και για να δούμε και το χρώμα της κάρτας. Έχει βγει κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό. Σημαντική εξέλιξη στον αγώνα. Αποβολή του Λάγκα. Και πέναλτι υπέρ του Εθνικού. Ξαναδούμε εδώ. Εδώ σπρώχνει τον αντίπαλο. Είναι εντός περιοχής που γίνεται η παράβαση. Γίνεται ψηλά, δεν πάει για την μπάλα. Θεωρεί ότι θα είχε ευκαιρία επίτευξης τέρματος. Προφανή ο Θεουλή και βγάζει την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Ομόνιας. Τάκπα απέναντι από τον Φαμπιανό. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 μειώνει στο 66ο λεπτό ο Εθνικός. Αλλάζει η ροή του παιχνιδιού και δίνεται η δυνατότητα στους γηπεδούχους με περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από αυτόν τον αγώνα, να πάρουν βαθμολογικό κέρδος. Ο άδεισμά της με παίχτη λιγότερο. Εδώ ξανά η εκτέλεση με τον Ζάκπα να στέλνει την μπάλα. Απ' την άλλη πλευρά κινήθηκε ο Φαμπιάνο. Για τον Μάριο Περαντικό είχε ένα πρόβλημα στην αναπνοή. Εδώ έγινε το λάθος. Ντόλεζαν μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει. Ο Ζάκπα δεν μπορεί. Κερδίζει ο Μικελίτο, έτοιμος για να κάνει το σουτ πάνω στον Φαμπιάνο. Αυτή είναι πολύ καλή στιγμή για τον Εθνικό. Κάθετα παίζει ο Παπαγεωργίου, πάει να μπει στη φάση ο Φαμπιάνο όμως. Κέρδισε ο Γκόμες, στο έδαφος ο Μποτιάκ, έχει βγει κίτρινη κάρτα στον Ιμπραχήμ Κονέ. Κάτω χαμηλά δυνατό φάουλ από τον Ιμπραχήμ Κονέ στον Ερίκ Μποτιάκ που πρόλαβε και έπαιξε την μπάλα. Καραλάμπους. Σέντρα θα στείλει τώρα. Ανεβαίνει ο Ηλία, αλλά δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Παραφύγει πιο ψηλά. Και παίξε πάρα πολύ ωραία με τον Ηλία μέσα στην περιοχή της Ομόνιας. Θα γυρίσει την μπάλα. Ο Κονέ έχει ευκαιρία, αλλά είναι απελπιστικά άστοχος. Άψογο κοντρόλ και τρίπλα. Και πλασέ στη συνέχεια με το αριστερό. Ο Ζάκπα θα δώσει στον Κονέ στη συνέχεια. Το σούτ δεν είναι καθόλου καλό. Ο Φαμπιάνο βλέπει την μπάλα να φεύγει έξω. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.